Γράμμα στον κύριο Τάκη Παπατσόνη, ποιητή. Κοιμόμουν στο σεντόνι, κέντημα κρεβατιού, και απ' τη σπασμένη να ήρθα πόρτα στα σύνορά σα, όπου ο χρόνος είναι πιο πυκνός. Ανέβηκα τα σκαλοπάτια, κοντά το βράδυ, και κανένα δεν ρώτησα που ήσασταν. Άκουγα δά τη χαμηλή φωνή σας. Ταυτί μου έβαλα στην κλειδαρότρυπα. Μιλούσατε για οραματισμούς καλλιτεχνών. Σε αυτούς αθέλητα έριχνε ίσκιο μια γυναίκα δουλεύοντας στη ραπτομηχανή, γάζωνε και τα λόγια σας. Δεν θα ξεχνούσα βέβαια να αποτραβηχτώ πριν από το διάλειμμά τη. τα βήματα μου να μην ακουστούν. Έφυγα προς τα κάτω, στη γωνιά και έμεινα εκεί, ότι άκουσα χειροκροτήματα σημάδι τέλους. Από την πόρτα βγήκανε παιδιά. Ήταν όλο παιδιά. Σ' αυτά μιλούσατε. Το χελονοκυνήγι. Με πετονιά δεν πιάνει στι χελώνε. Αυτέ το βράδυ κατά τις εννιά στην άμμο βγαίνουν, σέρνουν τα παραγάδια του, τη ρότα του τραβάνε, την παραλία φετιάζουν σε δυο μέρη, γραμμή τρένου παγκομαχάκι στερασκάφτη βαθιά ως με δυο πόδια ή και λιγότερο και μέσα μπάζουνε τα αυγά του. Κάμποσοι πάν και να ποδογυρίζουν με ένα κοντάρι το καβούκι της χελώνας και αφού τις κόψουν το κεφάλι με έκπληξη μαθαίνουν πως της χελώνας η καρδιά χτυπάει χρόνον πολύ σε πείσμα του κορμιού της. Αποκαθήλωση Β. Τον κατεβάζαν με το φως του φεγγαριού και όπως τα γέρι του τα στήθια σε λευκοσέντονο τον τήληξαν με μητρική στοργή αυτόν που τα βουνά μπορούσε να κινήσει κι όμως προτίμησε να αναστενάξει. Εύα, γονατισμένη με αυτόν τον τρόπο κοιμόταν το χέρι της περιέστρεψε σαφίδι στη γαλανή μεγιά που αμέσως κοκκίνησε και τα κλαριά της ταράχτηκαν με θόρυβο, έτσι που η Έβα ξύπνησε διπλά. Προσωπογραφία Ο Λύκος από εκείνη τη μέρα συγκράτησε τα πρόβατα στο μυαλό του. Την επηγή σιρήνη έφαγε όλη, στην όρεξη του έμενε μια μάντρα εκκρεμής. Η γύρω τον κοροϊδευαν για την αφέλεια. Η Αλεπού να πούμε την αλήθεια του έλεγε «Καημένε, αχ, η συνέπεια κακό θα σου φέρει». Μα ο Λύκος ένιωθε τα πράγματα αλλιώς. Οι βιογράφοι του συνήθως αναφέρουν πως άξιζε σαν Λύκος όσο και σαν Άγιος. Η δύναμη του δεν μετριότανε στα δόντια πόδια μης, αλλά και στην αγάπη του, που ήξερε να κυβερνά. Σαλίκο έτρεχε, σα έμπαινε στη μάντρα και έβγαινε σαν να ετώσει σαν με χίλια μέτρα. Εκεί ξεπέζευε, κοιτούσε γύρω το τοπίο και από τα μάτια του κυλούσαν δάκρυα. Μ' αυτή την ιδιότητα κατέβαινε, πολιτικά ντυμένος, στην πόλη που τον έθρεψε, στις στοχογειτονιές που εκεί τα πρώτα του όνειρα είχε πλέξει. Το διπλωματικό σώμα του τέριαζε, ή και αρχηγός λαού, Μα ήταν ο λύκος, ο πεινασμένο, ο σχεδόν αδικημένος που κάποτε άγγιζε την άκρη της γαλήνης. Τα ρούχα του ρημάκου. Φίλοι μια μέρα του Ρυμάκο το ρωτήσαμε γιατί φοράει τόσο καθάρια ρούχα. Εκείνος δεν απάντησε. Μονάχα εστάθη να στοχαστεί και γλυκοχαμογέλασε. Σε λίγο έφερε σκαμνάκια να καθίσουμε και πρόσφερε ποτά. Είπε δε, αυτά που βλέπετε τα ρούχα να φορώ και εκεί σταμάτησε. Κάποιος που περισσεύανε τα λόγια του τον ρώτησε να του εξηγήσει το όνειρο της πρόσφατης νυχτός γεμάτο με φεγγάρια. Περίγραψε αναλυτικά τις περιστάσεις που το φεγγάρι νέσταζε και ήταν εξογκωμένο. Από το φεγγάρι πέφτανε οι σταγόνε και εκείνο τρυφογύριζε μέσα στο χάο. Και αφού έκανε στροφέ δαιμονικέ, πήρε μια θέση σταθερή και στρογγυλή. Και έτσι μπορούσε να το απαθανατήσει. Προσεκτικά τον ακροάστηκε ο Ριμάκο και είπε την ιστορία του Λέοντα και της Γιονταρίνας που το καθένα ζώο, αν είναι δυνατόν, ρωτεύτη ένα καχεκτικό και άψυχον άνθρωπο. Τα ζώα τους δώσανε όλη την καρδιά τους και την απαντοχή. Κρατήσανε μονάχα ένα μικρό κομμάτι από την καρδιά τους, όσοι χρειάζονταν στο δάσος για να τρέχουν. Από το σημείο αυτό συνέχισε ο Ρημάκο, ίσα με τη μεγάλη μίγα που γελούσε και ο νους του πέταξε σ' άλλο κλαρή ιστορίας, υπάρχει κάποια διαφορά που τη διακρίνομαι. Η μίγα έλεγε φρικτά για το Θεό χαμένος τάχα στα παλαιά συστατικά του, εκφεύγει του οχήματο και το όχημα του ελέγχου του. Όμως αυτό που αρχίσαμε δεν προχωρεί, σχολίασε ο άνθρωπος με το φεγγάρι. Σε ποιο σημείο η μίγα συναντά το λιοντάρι, το λιοντάρι τον άνθρωπο, ο άνθρωπος το φεγγάρι. Λυσμόνησες, είπε ο Ρημάκο, το Θεό. Όταν εσύ κοιτάζεις έφηβους και κόρες στο αρχαιολογικό μουσείο της Ακροπόλεως Δε λες τι ευγένεια στάζει το κορμί τους Ακόμα και στα γάλματα η ευγένεια εξελίσσεται Πόσο μάλλον στη χέτη και την καρδιά του λιονταριού Πόσο στου ανθρώπου που ελπίζει να γιατρευτεί Πόσο στη σμίγα στο γέλιο και στου Θεού την όψη Αυτό σημαίνει, του είπε αγαπημένος φίλος πως ως το θάνατό σας θα φοράτε ρούχα καθαρά. Αυτός που βάδισε απάνω στο νερό Το μήνυμα ήρθε αυγή με το κουπί σε κάτι ψαρογέρους με πανιά. Έρχεται ο Χριστός πάνω στα κύματα, τα ρέσουν οι αχινοί και η σούπα η καραβίσια. Καβούρι τότε και χελώνες μαζευτήκανε για να τον βοηθήσουν να κατέβει από τα κύματα στην αμμουδιά. Και όταν με το καλό τελειώσανε όλα, στρωθήκανε στο φαγητό. Όμως αυτός είχε να πάει στα βόρεια, τους κουρασμένους σύντροφού του να ταμώσει, όσοι από το κρύο τη δίψα και την πείνα δεν είχαν ξεπαγιάσει, και να δώσει σ' όλα του κόσμου τα παιδιά τα αγαπημένα του, γραφεί αντολή να είναι καλά θα σταματούσε ακόμα στο φεγγάρι από τα νέα πετρώματα δείγμα να πάρει τη μοίρα των γλυκών ανθρώπων να συλλογιστεί. Θα βρεις και, αν ήταν τυχερό τον Άινστάιν, τον Μεγαλέξανδρο, τον Όμηρο, την Περσεφόνη και όσους καλούς ευτύχησαν να ζούνε σαλωτινούς καιρούς πάνω από τη θάλασσα. Το μάτι του ήταν ασκημένο στο σημάδι τους, καθώς του κάνει το μέτωπο και δεν ανησυχούσε. Θα έπαιρνε το μουλάρι από την Κύπρο, Σαμάρι θα φτιανε στη Δαμασκό ή την Ήπειρο, στην Πρατισλάβα Χάμουρα, στην Κοπεχάγη Τάλα, όπου και θα ξεπέζευε. Λοιπόν, αποχαιρέτησε με το πλατή μανίκι του το λίγο πλήθο και έφυγε προς τα εκεί που αυτός λογάριαζε. Δεν πέρασε λίγη ώρα και τον φέρανε. Είχε παραπατήσει λένε στο ποτάμι καθώς κοιτούσε μια γαλάζια πεταλούδα. Το Άι Γιορκούδη, Άγιος των Κλεπτών Στο Άι Γιορκούδη πήγε ο κλέπτης μια ημέρα και του παραπονέθηκε «Λάδι σου φέρνω, κεριά σου ανάφτω, τάματα κάνω και εσύ τη μάντρα το Άι σάλεψε το βλέφαρο. Να κλέπτετε με την ευχή μου κάθε επιτρεπτό. Στην όμιμη κλεψιά μη βάζετε άλλη. Μίλησα στο Θεό για τα προβλήματά σας. Αλλού αυτά, του είπε ο κλέπτης μιαν ημέρα. Δεν παρετούμεθα των δικαιωμάτων μας. Είμεθα χίλιοι κλέπτε δηλωμένοι. Μίλησα στο Θεό», ξανάπε ο Άγιος, «αν είσαι αδέκαστος του λέω βοήθα μας. Σπάσε τη μάντρα, δώσε πρόβατα στο πλήθος των ευγενών κλεπτών που αρκούνται εις τα ολίγα». Εκείνος είπε να έχετε υπομονή, «κλέπτε του απατηλού ετού του κόσμου». Τουρίσου τ' άλογα Ποιος άκουσε ποτέ μια πόλη να σωθεί από τάλογα, λευκά και έναν τουρίσου βασιλιά, που πρέπει στα λιβάδια της να βόσκουν, νερό να πιούν από το ποτάμι της. Αυτά ο χρησμός ορίζει. Μα η βολή του ανθρώπου βέβαια άλλα ξέρει. Κι έτσι με δόλο πριν απ' την αυγή, τουρίσου βγάνει την ακριβή πορφύρα κι άλλη του φορεί. Και για να μείνει αθάνατη στη μνήμη μια τέτοια πράξη, τρία τη λένε την πόλη που ορίσω Ρίσος σωζε, αν οι δολοφόνοι δεν ήταν του χρησμού πιστοί οι πειρέτες. Όσο για τ' άλλα, ο ποιητή φροντίζει. Ο Ήμασταν Είμασταν μέρος του εκεί πολιτισμού. Τον συνηφαίναμε, τη ρίζα του είχαμε σε εμά. Όσο τον θέλαμε, τον προχωρούσαμε, τον αραδιάζαμε, τον ξεκουράζαμε φορώντας το μαγιό του μπαίναμε στη θάλασσα και αν τραγουδούσαμε τα κύματα ήξεραν. Ξάφνου το σπάσιμο του φευγαλαίου τρένου που αντίκοβε τους καλαμιώνες. Κορμιά εφθαρμένα, λατομία κακού. Το χάλκιον όρος έμπαινε βαρύ με στην υπέργυρη τη αμουδιά, καρδιά. Τα χοντροκόκαλα του ποταμού που τον βαθύ ανέβαινε ουρανό, τη θλίψη περιμάζωναν υγρής αγάπης. Ύστερα σκύβει αυτός που όλοι γνωρίζουμε ανάμεσα σε χίλια δυο κλαδιά και βρίσκει το ανεκτήμητο κουπί κάτω από φύλλα ροδοδάφνης ίσως. Το φως ξεπίδιξε άριθμος ανάλογο και στα καπούλια του ηλίθιος δαίμον. Δεν ήταν ποταμό με το πολύστροφο το καλεντάρι που δεσμεύει τα όλα και αναγυρίζει τα παλιά μες τα καινούρια και άμα τελέψει βάνει πλατιά ζώνη και τη λαβίδα του αξιρίχου πιάνει χρόνου και αργά διαβάζει τις ισόμυρες γωνίες. Ψάχνει τα σήματα σαν πυργοδέσποτας, λιγάει τα σίδερα, καρδιά μαλάσι νου κατακόβει, ενώνει το ένα το άλλο. Δέλτα ικανό του ποταμού ξεχύνεται στον και ωκεανίο του ομήρου. Πικυλόθρονη Αφροδίτη Ήτανε κάποτε μια εποχή που αν από ψηλά σε πηγάδι μπορούσες να πνιγείς. Λεπτόγεο φως σε χαλίβδωνε αργά προς τη νύχτα, τη θλιβερή, την ενόργανη, την αποσφαίρες. Πλάι σε τούτο τανήθικο χάος περίσευε η μύτη, το μάτι και η χρυσή λαβή του ύπνου. Με μπίες λόγια και πρόκες ασημένιες, άρχιζε το σπαθί να μεγαλώνει της γαλήνης. Ήξερες σαν από μάθημα πως κάποια στιγμή θα χεινόταν το φως έξω από τον κάδο του και εσύ θα χεινώσουν πετρόδης και αμάραντος, ότι ακόμα θα ζήγονες ένα σκοτάδι μαυριδερό και θα στέρευαν τα όμορφα λόγια σου. Όλα τα ήξερες, μύθος πραγματικότητα ζηλευτής, ιστορία μνήμης φανταστικής, μέγεθος πολυφλόγου και αδιαιρέτου νησιού γρήπες τη αντιμαγνόια της τέχνης σου. Δηλαδή τι, να, μια φωνή εσωτερική έλεγε αυτό και εκείνο σαν από μόνη τη. Γνώριζα την αλήθεια, μα την έκρυβε στα κατεργά σου. Σαλαφή να κοιτούσε τον ολόσωμο ουρανό με τα κουδούνια του, με τα μπαστούνια του και τη γη, α, τη γη την ποθούσε εν κράτη. Τέτοια λέω τρυφερότητα δέματα γίνηκε, Τι γιοφυράκια και τι χαρουπιές με το γυαλό στο βάθος, Τούτη η γη σου που στέναζε παλαιόθενο σήμερα, Έβγανε τα παπούτσια της, άνοιγε την αγκάλη της, Αποκάλυπτε ρόδια λαμπρά χαροπά πετραδάκια. Τώρα πάλι σε σκέφτομαι και σ' ονειρεύομαι, Γη που σε βλέπω και είσαι μπροστά μου, Μακρινή γη και μόνη του σκλάβου εμέ. Τα μεγάλα παράθυρα και τις καμάρες σου να αναπετάνειν δε σκέφτομαι πού να τα βάλω. Γύμνος Άγιαγκα μου, ελιά και τριζώνη, αυτοκίνητο μιας μακρινής πολιτείας, σιδηρόδρομε υπόγειε, ίσως και πίσιμα εγγένεια έκθεσης, με αυγό και με τέμπερα. Θανάτου δέντρο Ποιος δράκου γιος ανάσανε τον καψερόν αγέρα, και εδώ και δάκρυα στη φωτιά και δέρματα στη λύπη. Ολούθενε μαυρίζει η γη και τάξιο παλικάρι με τα σημαίνιο χάμουρο και το μακρύ ποδάρι. Βρέχει ο Θεός κι οσμίζω με τα ψάρια στη στεριά τη λαξεμένη ανάμεσα σε δέντρα και πουλιά. Όχι, τους λέει, ο θάνατος ονείρου ρόζος είναι και παξιμάδι ανάμειχτο μεγάλα στη φωτιά άρδανα. Και τη μισή ναυλή του από ένα μέρο που δεν φαινόταν άλλοτε μια πέτρα τη, θορούσε με τα μάτια του τυφλά. Το θάμα ήταν ιστόνιρο, αλλά μισό κι αυτό, γιατί όπως ήταν κάτω από κλιματαριά καλού γειτόνου και έβλεπε προς την αυλή τα αγαπητού σπιτιού του, πώς να προχωρήσει που χανεστήσει γλέντι και χορό στην απλωσιά της κάτι ξένη και τον κοιτούσαν όλοι, το πηγούνι τους σηκώνανε κατά τον ουρανό και σημαδεύανε συνέχεια «Όχι». Μιαν άλλη φορά πάλι τα κατάφερε και μπήκε από σκισμή τον ήρου του στο σπίτι. Βγαίνοντας την αυλή του από την καμάρα, τη βρήκε την τουρκάλα που έβγαζε νερό. Ούτε που σκέφτηκε να τη ρωτήσει το γιατί, μονάχα πήρε τη γνωστή του μαντιλιά, την ουραγιά, και σκούπισε το πρόσωπό του. Εκείνη γύρισε αθόρυβα χωρίς μιλιά και κάνει κάπως έτσι κίνηση χεριών σαν πως να του λέγε «Δε φταίμε εμείς» και δηλαδή «Τα βρήκαμε, δεν τα πειράξαμε, τι να σου κάνω, αν θέλεις κόπιασε να φάμε». «Αυτά σημαίνουνε Κυριάκο» είπε στον ποιητή ο άνθρωπος που μπήκε στην αυλή του πως δεν θα πάμε πίσω στο χωριό μας. Ναι, είναι τραγικό μακάλιο να το ξέρουμε παρά να ζούμε στο σκοτάδι αλλιώτικης ελπίδας. Ζήγωσα στον ήρό μου κάμποσες φορές το σπίτι μου και στον ήρό μου βρήκα τον τρόπο να διασπάσω τη γραμμή. Πήγα πετώντα ίσα με εκεί. Το είδα ως δεν θα το βλέπα σιρηνικούς καιρού και μετρημένου. Αλλά συνέχισε πως κάποιοι τον μποδίζαν να μπει, τον αποτρέπανε Σαν έφτανα ως εκεί, να προχωρήσω εκείνη δεν μ' αφήνανε και ούτε να φύγω πάλι τον μπορούσα, έξοδος δεν υπήρχε στον ήρό μου και άλλο δεν είχα παρά να ξυπνήσω. Ο ποιητής τον άκουσε με προσοχή και χαμογέλασε με λόγια μετρημένα. Αν την αμόχος το είπε την αφήκαμε μέσα από τα χέρια μας να ξεγλιστρήσει, μια μέρα θα την πάρουμε στα σίγουρα με όρους τα πνευματικούς. Αυτό είναι αλήθεια. Να ξέρεις το μοναχά. Ή τη βλέπεις και να την πάρεις δεν μπορείς τα ίσια. Ή δεν τη βλέπεις και έχεις την ψευδέστηση πως την ευλέπεις επειδή έτσι φαίνεται. Αυτό είναι το χειρότερο. Κοιτά, σαν να είναι οι φύλακε εκεί και σε εμποδίζουν να μπει με στα λαγούμια τη ανάμνηση. Απαγορεύουν εθαρίστη δίωδο, ακόμα και στο πέταγμα του νου. Ωστόσο, το φτωχό σου το χωριό άρδανα, πλαγιά πενταδαχτύλου, α το ζαλίσουμε κυρτόμπι στο κρασί τη Σιλυρία, α πιούμε στην υγειά του όσο κρατήσει του ώμου σου την οικουμένη ο Άτλαντα, γιατί ο καιρό περνά και η φύση χάνεται η θάλασσα που τώρα γιώνει στο μετάξι σαν αύριο θα γεννεί θερεό φυλάξου τότε μπορεί και εγώ να τρελαθώ και εσύ να μπει στο σπίτι το δικό σου <Και> Παιδί με μια φωτογραφία Παιδί με μια φωτογραφία στο χέρι με μια φωτογραφία στα μάτια του βαθιά και κρατημένη ανάποδα με κοίταζε ο κόσμος γύρω του πολλής κι αυτό είχε στα μάτια του μικρή φωτογραφία, στους ώμους του μεγάλη. Και αντίστροφα, στα μάτια του μεγάλη, στους ώμους πιο μικρή, στο χέρι του ακόμα πιο μικρή. Ήταν ανάμεσα σε κόσμο με συνθήματα και την κρατούσε ανάποδα. Μου κακοφάνει. Κοντά του πάω, περνώντας πινακίδες αγαπημένων, είτε αψίδε και φωνές που είχαν παγώσει και δεν σάλευε καμιά. Έμοιαζε του πατέρα του η φωτογραφία. Του την εγύρισα ίσια κι είδα πάλι τον αγνοούμενο με το κεφάλι κάτω. Όπως ο Ρήγας ο Βαλές ντάμα, ανάποδα ειδωμένοι βρίσκονται ίσια. Έτσι κι αυτός ο άντρας ειδωμένος ίσια γυρίζει ανάποδα και σε κοιτάζει. Το μήλο. Παίρνοντα ένα μήλο από το καλάθι, το μήλο του μαγούλου του παιδιού τη στο νου τη έφερε, που τώρα θα σαπίζει εκεί στη φυλακή. Το καημένο ήταν δεν ήταν δεκαεφτά χρονό. Δεν πήρε απολυτήριο, δεν πήγε στο στρατό, δεν σκότωσε μια μίγα. Ευγενικό, κεντροπαλό, δειλό, αθώο. Ξανά βάλε το μήλο στο καλάθι γιατί θυμήθηκε, τη φάνηκε πω είδε κι άλλε μανάδε σαν κι αυτήν επί Για εκείνε δεν μιλάει κανεί, αλλά για αυτήν για χίλιε, δύο χιλιάδε, δόξαση ο Θεό παράπονο δεν έχει. Και υπομνήματα και επίσημε δηλώσεις και επιτροπές και αποστολές ΟΗΕ, κρατών και κυβερνήσεων, ομάδων και ατόμων και παρατηρητών, ψηφίσματα, δεσμεύσεις, συνέδρια, συμπαράσταση, εκθέσεις και ταμεία. Όλα στην τρίχα, τέλεια οργανωμένα, μαρχείο, μαυτοπεποίθηση, με ειδικά σεθούσα το κράτος σαν μητέρα τα φροντίζει. Αλλά το μήλο, μήλο στο καλάθι στα στέφανα της κόρης του. Είχε τριακόσια στρέμματα γης υποκατοχήν και τον πατέρα της στα βάθη της Ανατολής. Θα παντρευόταν ευτυχώς ένα καλό παιδί. Κατά την τελετή του μυστηρίου δεν πρόσεξε κανένα τον πατέρα της. Μπήκε από τον άρθηκα κρυφά και στάθηκε πίσω από μια κολόνα και καμάρωνε. Ύστερα σκούπισε με το μανίκι του το ξεσκισμένο και φτωχό του δάκρυ. Τον πήρανε για ηλίθιο του χωριού και τον αφήκανε στην ησυχία του. Τελειώνει ο γάμος και να χαίρεστε τα στέφανα. Παίρνουν κουφέτα και λουκούμια, μπαίνουν καθένα στο αυτοκινητό του, χάνονται. Ο στοργικός πατέρας πάει κι αυτός στην πράσινη γραμμή. Περνά αυτό: παίρνει ξανά τη θέση του στο χώμα. ΤΟΝ Ολυμπιον. Μέρα πνιγμένη ΤΗΣ δροσιάς. Η μάνα από τα Λίμπια πηγαίνει στη βασιλική την ύφη της και λέει «Ο Μιχαήλης ξέρω το έθα ξανάρτη, παντρεύ του κόρη μου τον ανθό σου» «Και πώς το ξέρεις μάνα, πόθενε μαθές το» «Λαλή μου το η προαίσθηση, κοντεύκει χρόνος» «Βγάζει τα μαύρα η κόρη μπαίνει άσπρα» βαδίζει σαν σεξόδι για την εκκλησιά για να παιδί του δίνει το όνομα του νεκρού. Το τελευταίο λεωφορείο Πώς να χωρέσει ένα λεωφορείο τα πιο μεγάλα ονόματα της οικουμένης, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Γιάννη, τον Κωστή, ποιο να πρωτοδιαλέξεις δάκρυ που να αγγίζει το λίγο φως στα μάτια του Θεού. Και όταν έφτασε το τελευταίο λεωφορείο Κι οι κιτούσαν κοιτούσαν να αναστηθούν μαζί με τα παιδιά τους ακούγες κλάμα και οδυρμό που ξεκινώντας από τον πρώτο κύκλο καταλήγει σε σπιτική ναυλή. Εκεί τα ζώα το θρίνο συνεχίζαν με μουκανιτά χτυπώντας τις οπλές τους απελπιστικά. Το τελευταίο λεωφορείο και να που μπαίνει στο χώρο κουβαλώντας σώματα πολλά κατάμεστο σημαίε, με την πτυχή του αγγίζουν τι μεσίστιε φωτογραφίε. Μην είδατε το γιο μου, σα θυμίζει κάτι. Αυτή είναι η κόρη του τριόχρονο και την κρατή. Ευρούλε το όνομά τη, δεν τον είδατε. Το τελευταίο λεωφορείο και τι δεν έχει. Κουτιά που όταν τα ανοίξει τα πετά σε εκείνου που είναι χωρί δέμα παίρνουν το χαρτί σαν επενδύτη της ψυχής και αφού καρφώσουν μια λίμνη αίματος στον τόπο που πεζέψαν, μα τα ξαφτερουγά τη όλα. Ιστορία με άλογο Κάποιες φορές με βλέπουνε καβάλα στα λογό μου, επάνω από τον ουρανό της Λευκοσίας. «Τρέξε να δεις», μου λέγουνε, «κι εγώ δεν βλέπω». Όμως μια μέρα σαν κι αυτή παράξενο είδα τούτο που λέγανε Και μην νομίσει πως σου μιλώ για πήγα σου και τα τι αυτά. Άλογο ήτανε γερό και στιβαρό χωρίς φτερά Και με ένα χαλινάρι χοντρό σαν το χαλάζι Εγώ που δέποτε σ' άλογο ανέβηκα και να καλπάζω Κάνω να χαιρετήσω από τη γη μου τον ουρανόσταλτο εαυτό μου. Τέτοιο βλάκα στην οικουμένη άλλο δεν γεννήθηκε, γιατί όπου μάλογο περήφανο άγρευε το χώρο παροθέ μου. αγριοπέταλη έριχνε ματιά και χαλασμένη, συντρομάχτηκα. Όσο τα πάνω μου να πάρω, να σηκώσω λίγο την όψη μου και την ψυχή μου, ξανακυκλώνει με και μαγγελόσκιαζε, σιώντα σακί σαν γνούτο, που είχε φεγγάρι μέσα του η φουσκωμένον ήλιο. Αλλά κι εγώ, τους άλλους παραβλέποντας που τον επεφημούσαν με μαντίλια και αρνιά παχυμερά και κροταλίματα, παίρνω απ' του βάλτ το ένα καλάμι και το κάνω σαν πως σε γιόστρα φοβερό κοντάρι και όπως με πλεύριζε τρυπότα σκή γκρεμίζω τα λογό του. Αν ήσουν μάνα και έβλεπε τα σπαρταρούσε τον ήλιο που ξεφούσκωνε θρυνώντας και τον παλικαρά σου που χωρίς εκείνο τα λογό του το βάζε στα πόδια». Όμως τον πρόλαβα μπροστά στο βασιλιά και μια και δυο τον ξετελειώνω να μην λένε ότι με βλέπουνε καβάλα στα λογό μου επάνω από τον ουρανό της Λευκοσίας. Ο καλύτερος ποιητής της Αλεξάνδρειας Έτσι τουλάχιστον πιστεύαμε ως με τώρα, ως που μια μέρα πέθανε ο καβάφης και τότε ανακαλύψαμε πως ήταν και του Καΐρου ο καλύτερος ποιητής και των Θηβών, της Καχυρά, της Μέμφυδος, της Άνου Αιγύπτου και της Ζανδερά, μα και του Νείλου ο καλύτερος κροκόδηλος. Πήραμε σβάρν τα χωριά να διαλαλούμε την ανακάλυψή μας, φτάσαμε ως Αμέρικα, πότε με καραβέλα, πότε με οτοστόπ. Απ' το πολύ να λέμε, να και η Αττική στα γκρίζα της ντυμένη μέσα σε μια φούσκα. Τι λυπηθήκαμε κι αυτή. Να τη το πούμε καλύτερα από τώρα πριν το μάθει ξάφνο και πάθει κάτι τη κακό. Γνωρίζει τον καβάφι. Τον γνωρίζει. Ξέρει τι κάνει αυτό. Έχει πεθάνει. Σωστά, μα ξέρει πω εκεί τον ελατρεύουν. Νεκροί όλη τη μέρα στο πουγγί του ξεχυμονιάζουν. Και ο Θεό ακόμα περί τον έχει, δεν τον πειλατεύει. Α, μπράβο, μπράβο, και έλεγα κι εγώ σώπα μου ρί κουφάλα τσατικής και έλα να πιάσεις απ' την άκρη το κορμί του, το θείο κορμί του, το θεσπέσιο σώμα της ποιησής του, το άπαντο της ομορφιάς του. Θα τρελαθείς, θα παλαβώσεις θα, θα δεις αυτό που βλέπω εγώ. Το βλέπεις, κοίτα! Τον Ιούλιο του 1261. Ο στρατηγός Καβάφης και ο συνάδελφός του Αλέξιος Στρατηγόπουλος, ελάβνοντας με λιγοστές δυνάμεις στην Σιλιβρίαν, απροσδοκήτως επληροφορήθησαν την ύπαρξη της προσμενούσης Κωνσταντινούπόλεως. Αλλά σοβαρευτούμε. Οι δύο αυτοί οι ικανότατοι άνδρες, ηγούμενοι ολίγων, οκτακοσίων υπέων, καλό μαντάτο υπήρανε από τους εγχωρίους Απ' τα τσαπιά κυρίω και τι δικράνε του ανθρωπινή λαλίτσα είχαν αυτά, αφύλαχτη και αφρούρητη η βασιλή πω ήταν. Και είπε ο καβάφη, εφόσον τόφερε ο Θεό να λείπουν στι δουλειέ του οι Βενετσιάνοι, στα καράβια δηλαδή σε κάποια τη ρουτίνα εκστρατεία, και τη φρουρά οι άρχοντε ζατρικιούν, τα τόξα του κοιμούνται, και κάποιοι βγήκανε περίπατο στην εξοχή αφήνοντας την πόλη όλα άνεχτη. «Τι λες Αλέξιε, δεν την παίρνουμε» «Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος που θα χαρεί το ξέρουμε πολύ» «Ο Στρατηγόπουλος σαν επαγγελματίας στέλνει καλού κακού 50 εμψυχωμένους άντρα για σίγουρη κατάληψη πυλών των εμπροστίων» Ύστερα ορμά με τους λοιπούς και όσους Λατίνους βρίσκει να του καταγριεύονται φωνεύει. Σαν τέλειωσε η δουλειά και ο Βαλδουίνος ξενοδέντρο στην αυλή, μαζί με το δικό του πατριάρχη και τους επίσημους πράκτορές του εμβαίνει στα Βενέτικα και στην Ευρώπη απάγεται καράβια, γυρνά ο Καβάφης ήρων όπως πάντα και λέει «Αυτά που δεν περίμενες να βρεις το δρόμο βρήκες παλαιολόγε». Στην πόλη εμπομπή και πεμφυμούμενος για δεύτερη φορά εστέφθης αυτοκράτορ την ίδια παίρνοντας γυναίκα στην Αγιά Σοφιά, τον στρατηγόπουλο να μ' έμφεσε και μένα, που αν δεν είχαμε ακούσει τις φωνές των εγχωρίων, θα ήσουν ακόμα της νικαία δεσπότης. Τα βάσανα σου τώρα μεγαλώνουν κι η δόξα σου εν ολίγης. Αλλά, τι λέω, εάν δεν αποσπάσεις την ώρα που το βρίσκεις κείνο που έχασες, το χάνεις διαπαντός ο πιο γενναίος κι αν είσαι, πρέπει να την πετύχει την στιγμή, ω αν τα που βγαίνουν οι σαγιάγγιοι. Σχωρέστε μου τη γλώσσα. Το δε την πόλην. Ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έγραψε μοναχός, γραμματικό δεν είχε, εκείνο το καβαφικό το δε την πόλην σι ούτε μόνο τ' άλλου των κατοικούντων, λέει εντάφτη ασφαλώς. κινήγα γαργνόμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν σύνθαρο υπερμάχο και ου φυσόμεθα τη ζωή σιμών. Σφραγίζει το χαρτί με δαχτυλίδι βασιλικό. Κανένας δεν υπήρχε για να το παραδώσει. Πάει στα τείχη το δένει σε μια πέτρα ημιπολίτιμη και από τα εκεί στα χέρια του Σουλτάνου. Ή, κατά μια νεότερη εκδοχή, φωνάζει το ασκημένο του γεράκι και του το δίνει με ρητή διαταγή, αυτοπροσώπος διαχειρός ιέραξ. Ίσως και να μπορούσε αυτός να χύσει όλα τα δάκρυα της χριστιανοσύνης αν ζούσε ακόμα. ήταν γραφτό του να χάσει το κεφάλι και τα πέδιλα. Πριν λίγες μέρες, όταν πήγαινε μετάλογο να μπει στο θλιβερό παλάτι, τον ευθύναν ξοπίσω του οι μενάδες, στα τσακίδια. Για μια στιγμή του ήρθε να κραυγάσει μπροστά στη Θεοτόκο μέσα στο ναό και με το κοντομά του να τελειώσει. Θυμήθηκε πως ήταν αυτοκράτορας και το Βυζάντιο τον παρηγορούσε στην έρημη γωνιά κάτω από τον άμβονα πάψε του λέει να κλαις, θόρε και μένα. Οι δυο υπέροχοι άντρε, ο Αυτοκράτορας και το Ελληνορθόδοξο Βασίλειο, με βουητό ενδόξων παραδόσεων, το νιώσανε με μιας πως προέρετο αποθανούμεν. Ήταν μια καλή φράση της ιστορίας και ου Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος με πορφυρά τα δάκρυα στην καρδιά του και με καθάρια μάτια ονειρεμένα κλείνει τη θύρα της Αγίας Σοφίας και ανάλαφρα πετάει στο θάνατό του. Άρδανα 2 Να τις μιλήσω τουρκικά δεν ήξερα. Μιλάτε αγγλικά? Καταλαβαίνω. Αυτό είναι το σπίτι μου? αυτό είναι το σπίτι σου. Και αρχίνησα να κλάμα στον ύπνο μου εκείνο του αποχαιρετισμού. Μα τα αναφιλητά μου με ανασήκωναν σαν καριδότσουφλο και ξύπνησα πιλάδι. Βρεγμένο το κρεβάτι μου, τον όνειρο μήπως έσταζε από την οροφή του Εμεί οι δύο το βλέπουμε, το ξέρουμε, το ζούμε κιόλα. Χάθηκε ο στρατό μα. Τίποτα πια, κανένα πλοίο εν καμιά στεριά, κανένα σπίτι, φίλε. Και όμω το ξοπόρτιν ήταν το ίδιο. Το στενοσό κακοίδιο, ίδιο. Ο λάκκο ήταν ίδιο. Η τερατσιά, ο φούρνο, το τραχτέρι, η μάντρα ήταν ίδια. Κι εγώ καμία σχέση με το σπίτι, δεν τα αναγνώριζα. Στεκόμουν στην αυλή μου και ένιωθα τόσο ναύουλα, Στοιχηματίζω. Αν με θωρούσε, θα βαζε στα κλάματα. Μέ στην αυλή μου και δεν ήμουν πια στο σπίτι μου, δεν ήμουν στο χωριό μου. Ένα ξένο που η ψυχή του αναπαμώ δεν είχε. Τι απ' απέξω από το σπίτι σου και ούτε που τα αναγνώριζε αλήθεια. Δεν ήταν δικό μου πια, δεν ήταν το σπίτι που γεννήθηκα, πιλάδι. Και μάλιστα τη ρώτησα, κυρία, αυτό είναι το σπίτι που γεννήθηκα, is this the house I was born? Και μου είπε η Τουρκάλα, ναι, αυτό είναι μυστήριο. Πού ήξερε πως ήταν το σπίτι αυτό που εγώ το φως του ήλιου πρωτοείδα, πως ήταν τόσο βέβαιη τραβώντας ανατολικά νερά της Κύπρου, της Συρίας και της Αιγύπτου αγαπημένα των πατρίδων μας νερά κάπα πι επάνω επάνωδος από την Ελλάδα Αυτά τα πράγματα είναι φανερά πρωτίστως για να κρύβονται Άκουμε Αλέξανδρε δεν θα ζημιώσεις σαν καμιά φορά και εσύ μ' ακούσεις. Άλλοτε ήσουν βασιλιά, πριν πέσει από τ' άλογο, πριν από το ποτάμι, ακόμα πριν γεμίσουνε με μέλη τη σαρκοφάγο σου. Νομίζω το θυμάσαι, μα κάνει πω το ξέχασε, δε σα υφέρει. Αλήθεια. Πού ήσουν όταν σε ποντίζαμε στις εκβολές του Νείλου και ύστερα σε χώναμε στο πιο κρυφό της ερημίας ταμείο. Σύ από μας Καλύτερα γνωρίζεις πατρίδα τι λογιέται, τι σημαίνουν η γλώσσα των βουνών και της θαλάσσης τάδι το κάλος. Ανάγκη να μετριέσαι κάθε πρωί με πύχη αυτή τη φύση, τον ουρανό που θέσπισαν απάνω σου, καθώς η Βόρεια Ήπειρος, η Ιωνία ο Πόντος, η Κύπρος το περίβλεπτο και μακρινό νησί, στα χειολογούν ατέρμονες αγάπες. Να βλέπεις ένα είναι κι αυτό και τ' άλλο να μη βλέπεις. Καλύτερα το δεύτερο για τα τυφλά σου μάτια όταν ξυπνούν μεσάνυχτα και χίλιο πατημένα γυρεύουν την αιστεία τους. Ίσως να είναι ο κόσμος εκείνος που νοτιότερα και πιο ανατολικά πορεύεται στην Αίγυπτο τραβά για τη Συρία. Υποδοχή του Γεωργίου Καραϊσκάκη εν παραδείσο. Ο δεκαραίσκος άμα κτυπηθείς είπεν «Κλάστε μου τώρα τον Μπούτζον». Ο δεκαραίσκος την 23η Απριλίου μετέβει εις τα Σεωνίους του πλάστου. Ιωάννης Σταυριανός και τον συνέλαβαν οι άγγελοι εν Μπομπή. Ο πιο μεγάλος από αυτούς, με κάτι φτερά να, μελέτησε τον Μπούτζον του και τον ευλόγησε θα φέρεις από τούδε και στο εξή του λέει τον προμαχώνα επάνω σου, λάβε και τούτο. Και τούτο και ακούω μία κουδούνα, του την κρεμάζει στο λαιμό και αρχίνησε βροντές και μπαταριέ ο καραΐσκος. Ανοίξαν τα υπουράνια σαν σεντόνι που σκίστηκε στη μέση. Ροδοπέταλα και δάφνες ανέμισαν με τον αγγέλον τα πτερά. Ο Γιώργης Καραΐσκος, αγουροξυπνημένος, δεν καταλάβαινε ποιο ζει και ποιο πεθαίνει. Τρυπά το κοκαλό του, νιώθει την ανάσταση σαν άσπρο κουνουπίδι, σαν κυτρόμιλο. Εντάξει, λέει, α πούμε πω ανέστηκα, και τι με τούτο εάν η νύχτα με βαρύ και τον τουφέκι μου είναι τζακισμένο. Τάλογο φέρτε μου να κλάσω απάνω του. Ευτή οι πρώτοι των αγγέλων σπέβδουν με πύρνα υποδήματα και με φωνέ κυπαρισένιε, τον διλήγουν με πτερά εκείνο τα λογό του αυτό μονάχα κι ω ήταν και τα λογό του χτυπημένο στη γη μένο, να το εγείρεται και φτάνει με ένα χλιμίνδρισμα στον κόσμο τον απάνω γέμισε ο τόπος μήλα και καρούφαλα κι η μέρα κολυμπούσε στο ξανθό ποτάμι της αστραπής Ιστορία Χριστολογική Δυο Άγια Πνεύματα περάσαν από δίπλα μου δυο περιστέρια. Φιλομίδη πανέμορφα ερωτόκριτα, ψυχοστασία του σώματος, χρυσίων μυθιστορίας και τι ευγενέστατα, γεύσεις εσχάτων, σκιά, εικόν, ενάρετος αλήθεια. Με τέτοια ο Θεός εγκομιάζει, του χρόνου τα τα μαλλιά το πλήρες όνομα. Τα μάτια του καθώς λοξά κοιτάνε, πληθαίνουν το λευκό που αιγυπτιάζει. Καρδία σεισμών κυπρίζουσα, τελεία των περιβρέχει, σύμμορφο υψούτε του ανυπόδητου, του ακαθόδη και πλέον ευώδη ουρανού, ευμέλεια έρωτο ανιστορείται, η θέα τη προπάρχουσα προ θαλασία αγάπη τον κοινεί, ιστίον αναδιπλούται, και τότε τότου Κρήστου, ολόκληρο Χριστό, κάπουτ et κόρπου, κεφαλή και σώμα, προβάλλει στον αφρό τρομώδου κύματο διαγυμνής εκφέρεται ιστορίας και στο βυθό της γης επανατίθεται. Η μόνη αγνή περνώντας από εκεί δεν δίνει σημασία, παρασύρει τις επιτάφιες λέξεις, σφάζει ανύποπτή τα σωματοδικήματα και ξαποσταίνει στον πετρωμένο κήπο. Ύστερα σηκώνεται κουνώντας την ουρά της αρυπίδη και στις νυχτός το διάφανο διαθλάται. Οι Ιουλιανός σχολιάζουν τα πάθη τα σεπτά. Όταν δηλεί «κατήλθες εν της κατωτάτης», φως φανερό νοεί την ελευσίνιον σύραγγα. Όταν αλλού αναφέρεται ο σελκόμενος, νοείται ο Διόνυσος ενώπιον του Πενθέως. Όταν ακούμε άδοντα των επιτάφιων θρήνων, θα πρέπει να νοούμε σαφέστατα τον Άδωνη. Από αρημαθέα Ιωσήφ προϊκάζει βαριαλγούντα τον ετούντα πρίαμον. Σώμα Χριστού, σώμα Πατρόκλου. Θέτης θρηνή και οδύρεται για τον αυτή σαχυλέα. Ζεύς με ρημνά για την ταφήν του ιού του Σαρπιδόνος. Ας μη επεκτείνω περαιτέρω. Χάρης προέχει και αυθαρσία η ευκοσμία. Ουχή πομπές χριστιανών και άλλα βλαστήματα σπηλεάδου και λοιπά των ήλιων κρύπτοντα. Αυτός βεβαίως δεν ήταν της διακοπής ο λόγος. Κομψά και αναντήρητα σημεία δεν είχε πλέον το σθένος να προτάξει ο γεροδυστυχής Ιουλιανός. Για τούτο περιορίζονταν σε δάφτες τις πρόχειρες αστείες του σημειώσει. Τις περιέσωσε ο Μαρτίνος Μάρτης για να θυμίζουνε το πέρασμά του. Άγαλ Μαντινόου Κυριαρχεί στην αίθουσα ο Αντίνοος εξαλαβάστρου, εξαλαβάστρου. Η κόμη του δηλεί ότι χρυσό τη στόλιζα στεφάνι Τον οχελές και τρυφερό του σώματος Γέρνει με κοριτσίστικη γλυκάδα Τον ξεναγόν να ακούσει τα λεγόμενα για τον Αδριανό Αυτού ευνοούμενο ο πλέον πιστό θα ρούσε πως αξίζει Σε τέτοιον αυτοκράτορα να δώσεις και τη ζωή σου Ως και πράγματι έπραξε με τον εκούσιο πνιγμό του εν Ήταν δεν ήταν είκοσι ετών και δεν την υπολόγιζε τη ζωή του. Τώρα που γέρασε μες στο βυθό, αφήνει κατά μέρο πια την πρόληψη πως ο πνιγμός θα γίνονταν καλάθι έθουσα μάλλον προσφορών. Τα σαμπαρχά του βίου του θυσίασε ο άμυαλος για να χαρίσει τα μέλλοντα του χρόνια στον προστάτη του ο ευδέμων Αδριανός ευθύς του κόβει εξαίσια νομίσματα με τη μορφή του. Του ίδρυσε ιερά, του έστησε παντού αγάλματα σπουδαία. Πλήν ο Αντίνος, μόλι τη δόξα που ήπιε, τώρα στέκει παράμερα στην αίθουσα και κλαίει. Μόνη η παρηγοριά του ετούτο το τάγαλμα είναι καθώς ακούει απ' τα εμορφότερα. Παλινοδία Ούκε έτοιμος λόγος ούτος, ουδέβας εν νυφσίν ευσέλμης, ουδίκαιο πέργαμα τρίας, στη σύγχωρος. Την είπε την κουβέντα του ο Επιρεπής, στου λόγου την ορυξία. μήτε δε στοχάστηκε κι ας ήταν έκτος αιώνας, πως όφιλε να μελετά και να μετρά κάθε του βήμα, τώρα ιδιαιτέρως που γέρασε, κάθε του λέξη δηλαδή να τη χτυπά με το ραβδί του κούφια η ώρα. Κι είπε για την Ελένη μας τη θηγατέρα της Λίδας του Τινδάρεο και... Τι λέω, είπε για την Ελένη μας πως έφτασε στην αντριωμένη τρία και ήταν ο έπαφος που ζωντανά της έστρωσε κορμιά στο πέρασμά της κρίνα και τραγούδια λουσμένα στο αίμα. Κι είπε για την κόρη τη θαυμαστή και λιγομήλητη, καμάρι της αρετής, καύκος αρούρης, λάμψης, πως μπήκε στα γοργόφτερα καράβια και τα ποδάρια της τα τιμημένα, όλα ένα βλέφαρο, τα κάστρα μη ανοίξαν τη τρίας και μπήκαν. Είπε αυτά εκείνος. Κι αν θες από Θεού ένα κτύπημα, μια κίνηση των άστρων, του έφραξε με μια στο στόμα και το ματιόν του γέμισε σακούλα τεφρό σκοτάδι κι είδε στο βυθό του τη θεία Ελένη, ξαγριεμένη και αργυρή, να του ζητά το δίκιο τη μαντρόψυχο γυναίκα πείσμα. Δάγκωνε τα σπλάχνα του με τα μαργαριτόδη τη κοφτήρια, κι αυτό παρπατώντα γέρο, είπαμε, τη φλάρπαζε στην τύχη τα κροστήθη τη τρομερή και ράγιζε ο καθρέφτη. Εσύ του λέει, εσύ με κακολόγησε, και όπου με πήρε η ποιήση σου μέρηξες, Ποιο είπε πω εγώ η Ελένη τάρματα τη εμορφιά σε ζώστηκα και χύθηκα σε τορνευτά γοργόφτερα καράβια. Τον άντρα μου ποιο είπε πω απάτησα δεινοπολέμαρχο μπρο στο δειλό Αλεξάνδρ. Ποιο είπε ποιον αγάπησα περί του και έσω τον έβαλα με στο μυχό του κόλπου. Να ανακαλέσει αυθορίστη τη σύγχωρε. Η δε κανού το φω των αματιών σου που είμαι εγώ το χάνει διαπαντό. Έτσι λοιπόν ο τλίμων ποιητή ο γόνο τη αλήθεια και σωστό εργάτη των μουσών, σε πανηγύρι κρατώντα τη μυρτιά, κεφάλι ξε και ποδάκρυα ξεθικαρωμένα, εκεί τα ένα μη ακουμπήσει πια σε μανικέ αστοχασίε, τη νιώθει την αιτία και σύγκορμο τρεμίζει με την πάθη χιώτικα σαν τον όμηρο, τον ανεδεί κυφάλμηρο του λόγου ανακαλεί και τα χιτά μαγιά σου δεν ανέμισαν σε τορνευτά γοργόφτερα καράβια κι ουδέποτε τη τρία στο άντρο επάτησες. Τον ήλιο μου δεμένο απ' την ουρά τα λόγου που τα πίστομα τον σέρνει σπλαχνή σου τώρα εσύ κι εγώ την άρνηση κάθε φανταστικής μυθοπλασίας θα ακολουθήσω του λοιπού φρονίμων τέχνη. Πόσιμος είναι ο λόγος σου στη σύγχωρε σε ξαγνισμόν αλάθευτα οδηγεί εάν δεν κρύβει απάτη δολερή. Σε προκαλώ και τίμια να απαντήσεις ότι ποτέ δεν μπήκα σε καράβι κι παραμύθια μα τον Άδωνη. Αν τη σωστή απάντηση μου δώσεις, αμέσως θα αναβλέψεις. Θα κερδίσεις αυτό που λένε φως με τα φτερά του. Αν όχι, όσο χειρή δεν αστειεύομαι. Τα θαραλέα μου καλή θα κοντήσω από το μοσκομύρι στο μου στόμα. Με την αντρόφωνη μου γλύκα θα σε στείλω Ξαρμάτωτο στη μάνα του διαόλου Και θα χαθούν οι στίχοι σου για πάντα Η νύχτα παγραβλούσε στο πλευρό του Τον εγεμίζει μέτρο Λόγου εγκράτεια «Και αυτά για την Ελένη λέει εκείνος Να είσαι αγνή και θέρια Οι λογισμοί σου ως αν τη λάμψη του μετάλλου να είναι και μια ωραία μέρα να το ξέρεις θα την ξεχάσουνε την ομορφιά σου και δεν θα σε έχει ανάγκη πια κανείς. Του βίου η τραγωδία η κομμωδία έτσι τελειώνει με παλινοδία. Την πάσα αλήθεια μου θα πω και δεν απάτησες. Ποτέ δεν πάτησες, ποτέ δεν πήγε, ποτέ δεν έφυγες, ποτέ δεν έμεινες και δεν αγάπησες κι ούτε που είδες. Γλυκό του κουταλιού Να ειδώ ποιο είμαι ζήγωσα Και πούθε το χώμα μου κρατά Μπήκα και στάθηκα Στο σπίτι ταλμηρό σημάς σε λάκο. Μια μαντιλοδεμένη μου φέρε νερό Μου πρόσφερε γλυκό Ευχαριστώ την Έκοψε και καρπούς από τον κήπο του ποθητού σπιτιού μου Φρούτα λαμπερά ό,τι λογείς, διάχυτα με χείλη πραγματικά και μέλι εμποτισμένα στην καλοσύνη της χαράς αντιδορήματα. Τη είπα ευχαριστώ, αναθάρισα και ζήτησα το σπίτι μου να ειδώ, αν επιτρέπετε. «Και βέβαια επιτρέπεται μου λέει, «μπορείς να αρθείς και στην κρεβατοκάμαρα». Μπαίνω, θωρώ τη μάνα μου στον τοίχο να με κοιτάει από ένα κάδρο. Αφήνω την εντροπή και γύρεψα να πάρω τη μάνα μου ο δόλιος απ' την δρία. «Πάρ' τηνε, λέει αυτή σαν καλογέλαστη, «τι να την κάνω τώρα πια που ξέρω. Να πούμε την αλήθεια την νομίσαμε ηθοποιώ με εκείνη την κοτσίδα και τα λουλούδια γύρω της και με τη χάρη που την ομπρέλα της κρατεί». Αξίζε βέβαια να προσθέσει και το χέρι που γαντοφορεμένο ραδινό σε καναπέ ακουμπούσε αλλά τι περιμένεις σαν πως γνωρίζει πως οι αιώνες κύλησαν ήσαμε που να φτάσουμε στη σύνταξη γλυκού του κουταλιού μεγάλο θέμα πάλι καλά που μ' άφησε και μπήκα στο σπίτι μου το πατρικό η γυναίκα μη συνεχίσουμε άλλο και αγριέψει το μόνο που εύχομαι από καιρού εις καιρό, να έχω την αδειά τη να ξανάβλεπα την όψη τη γλυκιά του ποθητού μου. Βεργιλίνα Ήρθε η Ανώτα, ήρθε ο Γερακάρης, αθώοι του αίματος διαβαίναν απ' εκεί, και ο Σύρ Λούκα Σπινόλα και ο Αμυράλης Πιέρο Ντεκάμπο Φρεγκούζε με 90 καταραμένους γενοβήσους. Δέσαν στα μάξια του άμυρου Κυπριώτε και λαχτίζαν του, και βράζαν τε ζωντάκρε και τα κριάτα του εκατσουρίζαν, κόβγαν τα κεφάλια του, και άλλου φουρκίζαν του τη φούρκαν. Κι ένα κοντό και βλάκας και πτωχό, θωρώντα πω σε καιρός καιρό και πιο δεν κανέναν, επί ένεσο του κρυφά να γίνει του εαυτού του μάστρο, ξεθαρεύοντα πω έσβησε πάσα κακόν, σκηνήν και κόπιν. Κάτινες εσάπιστη, λαλή των χρονικών, είδαν τον πουμπαινε στο μακρινάριν και ήταν ημέρα Σάββατον και γύριζεν που το λουτρώνει η Βεργιλίνα τέρι του. Αφέντε, ειν τα θέλετε, ρωτά του, Κι είπαν αυτοί, τον άντρα σου, κυρία, Κι είπαν του, δεν είναι όδε αγγελικά. Κινιοι κοιτάξαν του κλιμάτου τα πεσμένα φύλλα, ω μισθήκαν τον αγέρα, ρίξαν βέλη κατά μεσή στα σκέλια του, παράδοστον. Αυτή σαν ήταν καθαρή μέσα και απ' έξω, ιδέα δεν είχε για τον άντρα τη. Λαλή του αν ευρεθεί ο άντρα μου έσω μου να με καύγω το παραμύθι αρχίνησε και πώς να το τελειώσεις. Ο άντρα χύνεται με μια σε ένα σεντούκιν. Οι γενοβήσεις ανακατώσανε τα μόμπιλα και δεν τον βρίσκουν. Κι ήταν έτοιμοι να φύγουν. Και κάποιος γείτονα ανοίγει το σεντούκιν και τον. Και πήραν την γυναίκα που ήρθαν του λουτρού την Βεργιλίναν και κάψαν την κοντά στα μαξαριών. Και εκείνον εφουρκίσαν τον στη φούρκαν. Εδώ τελειώνει αυτό το χρονικό. Και αν θέλετε συμπέρασμα είναι τούτο εκείνος πλέρωσε τα κρίματά του που ήταν άλωτος και φρομισμένος. Εκείνη πάλι είπε να με κάβγου. Μεγάλο λόγο επρόφερε σε αμαξαριό. Χαμένο πήγε το λουτρό τη μέρα Σάββατο. Τα Σαλιγκάρια Οκτώβρη του 1996 Τούρκοι στρατιώτες δολοφόνησαν εν ψυχρό στη διαχωριστική ζώνη κοντά στην Άχνα τον πρόσφυγα Πέτρο Κακουλή από το Λευκόνικο, κάτοικο Αυγόρου, που πήγε να μαζέψει σαλιγκάρια. Την ώρα της κηδείας του γέμισε ο ναός σαλιγκάρια. Στον ώμο του ξεπλένονταν τα δάκρυά τους. Τουλάχιστον γεννήθηκαν πριχού τα ψάρια μάθουνε κολύμπι. Εννοήσατε λοιπόν το βραχή της ζωής Αυτά τεκταίνονταν εκεί που η άγνα και το μισό της αδρανούσαν. Ήταν γεννημένο για να σκοτωθεί, το λέγαν τα μουστάκια του και το μουσκέτο του άδει, το αφελέ του πρόσωπο, πράο και ταπεινό. Έπρεπε να είχε σκοτωθεί να τουρκοχαλαστεί χιλιάδε χρόνια πριν. Εννοήσατε λοιπόν, την ώρα τη κηδεία του γέμισε ο νους από να πανδαιμόνιο σαλιγκάρια. Ομαδικά εισχωρούσαν στην εσοχή του λόγου. Μιλάμε για το θείο νεκρό που διαθλώντας τη κάμερα στο βλέμμα βγήκε να μαζέψει μια φωτερή μέρα σαλιγκάρια. Η νοτισμένη χόρτο στα γριολούλουδα του Οκτώβρη τα πουλιά τα μαγεμένα τον πήρανε δυο βήματα πιο πέρα και δρασκελάει τη ζώνη του θανάτου. Ένα γυμνό και διάφανο φεγγάρι τρυπάει τα του μου διασμένο. Αλτ! Ευτής εσήκωσε ψηλά τα χέρια παραδομένος στον αφρό της μέρας. Άρματα μάχης σαλιγκάρια λιγκάρια μες στον κάδο του. Και ροβολεί το βλέμμα προς το γείτονα που τον πυροβολεί. Λαλήσα Γέρνη, μου περισσεύουν χίλια σαλιγκάρια θέλεις. Άλλη μια σφαίρα εξ στο χώμα τον καρφώνει. Αυτόν με τέτοια ευγένεια και φως πεπικυλμένων τα σαλιγκάρια του ένα γύρο απορριμμένα τον κοιτούν. Παγκόσμια ημέρα πίεσης στο ατικό Μέτρο Κόσμος πολλής μαζόχτηκε και να ακούσει την ποίηση στο ατικό Μέτρο. Λογής λογής πολιτικοί και καλλιτέχνες, ακόμη και ποιητές. Αναμεσό τους και μια γυναίκα που χωρίς τα χάλκινα λωρία της σιωπής σε κατρακύλα. Τουλάχιστον μας αποζημιώνει το βιολοντζέλο και η φτερούγα που το κάνει να βγάζει βόγκο ερωτικό την ώρα που ανεβοκατέβαιναν ο τακουστές οι επιβάτες και ρυθμίζαν τα ρολόγια τους οι χελιδόνες της εισημερίας. Στιγμή όπου το φως ισορροπεί με το σκοτάδι. Τούτο μαρτυρεί και τη μεγάλη προσοχή με την οποία ο πιο καλός ακροατής άγρυπνο μάτι τα προφούσε όλα, όνομα και ονόκρανο. Θησαίος Απολογία Μπορεί στον ύπνο μου αθέλητα με κέρατο να του βγαλα το μάτι, όλα είναι πιθανά. Όμως δεν είναι αλήθεια πως εγώ σκότωσα το μηνόταυρο. Ποτέ μες στη σπηλιά μου δεν τον είδα και ουδέ ψάρι εγώ το φως του φεγγαριού βαθύτερα το πήγα. Από περιγραφές της Αριάδνης και από σπαράγματα και μαρτυρίες έμαθα κάποτε το ποιο θα τον χαλάσει. Εκεί και το όνομά μου χαραγμένο και με ευλόγιν αιτία τρικυμισμένο. Φρίτοντα όθεν έφευγα μακριά της με ένα γοργό και αλάθευτο σαντάλι ολούθε χοχλακού σε στέρφαγή, τα θέμελα τη τρέμουν στα ρουθούνια μου. Ο τυχερό μηνόταυρο που κάπου κατοικεί, ξέρει βαθιά στα μεθυσμένα οστά του, ότι δεν έχω λόγο να τον σφάξω, καθότι το θικάρι τη μαχαίρα ποτέ δεν χώρεσε τον πανικό μου. Παρόλα τούτα εκείνο με προσμένει με ένα στεφάνι στο δεξί του χέρι. Το θέμα παραπέμφθηκε στον Αυτοκράτορα. Η φήμη της πολυμαθίας του έφτασε ίσα με το χαλίφι της Βαγδάτης που με το χέρι του έγραψε στο Λέοντα το μαθηματικό «Αν έλθεις προς εμάς και τα κρυβά σου φώτα μας χαρίσεις ολόκληρο το έθνος των Σαρακινών θα σε δοξολογεί θα σου προσφέρει δώρα και πλούτη που άλλος δεν κατέχει». Ο Λέον, ο πανεπιστήμων έδωκε την Περγαμηνήν ως αν καλός Βυζαντινός Ορθόδοξος στην Βρετανία. Το θέμα παραπέμφθηκε στον αυτοκράτορα, που είπε όχι. «Σαν εχθροί του γένους δεν πρέπει να κερδένουν από τη σοφία μας. Άλλωστε τι μπορούν να καταλάβουν από τα πορφυρά και τα μετάξια μας. Ακόμα και οι ευνούχοι και θηλυπρεπεί και μαχμουρλίδε χασομέριδε μα ενδύονται πολυτέλεια να του ζηλεύει, είμαστε φύση ανώτερη ποιότητα, η γλώσσα μα και η πίστη μας και τα φορέματά μα. Για να αριστοκρατήσουν δε τον Λέοντα, τον χρύουν αρχιεπίσκοπο, του δίδουν το σώμα όλο και την κεφαλή του πανδιδακτηρίου τη Μαγνάβωρα. Και τούτο ει πείσμα όχι μόνο των Σαρακινών, μα και του Μιχαήλ Εβδόμου. Μετά τη συντριβή του Ρωμανού Τετάρτου Διογένους, Μαντζικέρτ, αυτός ο Μιχαήλ αντί πυγμής ενασχολούνταν με κακά πηγήματα. Η κούρη του διπύλου, Α. Και μου λέγεν η μάνα μου, τον αδερφό σου κι ας έχει μπόει θεόπνευστο να τον προσέχεις, είναι άγορος ακόμη, δεν κατέχει την τέχνη της ζωής. Το λόγο μου της δίνω, αλλά στη μάχη απάνω πέσαμε και οι δυο. Δεξά εγώ, αυτό ζερβά με τα λογό του, που γίνει και λιοντάρια απά στον τάφο και μένα σφίγγα τώρα με στολίζει. Η κούρη του διπύλου, βήτα, ψηλό σαν κούρο του διπύλου, δύο και δέκα, όντα εγώ, δε τώρα σε κοιτάζω να κυβερνά τα νάθημα μου ετούτο, που με τα νύχια σκάβοντα σε σε ύπτια θέση. Ξένε να γνωρίζει πω άλλα πήγαινα όπω είναι πράξω, κι άλλα με βρήκαν. Σαπφούς μέσα Κάθου ψηλά και μάζευε ουρανό σε κύπελο αργυρό. Πλέκε με φως γογγύλαταν θοστέφανα, Ώς να αγγίξει τα μυρωμένα κύματα η σελήνη, Άλλος σαπφός ελάνας, Σύ τα παλό μαρτύρα τώρα χέρι σου για κίνη. Βερενίκη ισιδόρου Μιλισία, με άνδρου εθαλίδου γυνή. Η Βερενίκη εάν τη συναντούσα, θα έλεγα στον πατέρα της Ισίδωρο να μου την έδινε με τα πρικιά τη. Με πρόλαβε ένα και τώρα την έχει αυτός γυναίκα του σε τάφο. Η Γκυλοτίνα Καθώς ετοιμαζόταν να κόψει τον κρουσταλένιο της λαιμό σκουντούφλησε απάνω στα ρωμάτισσα από κέδρο λεβάνδρα, κίτρο, ροδοπέταλα, ίασμο και απελευθέρωσε συμπληρωματικά βανίλια, ήριδα και σανταλόξυλο. Το γιασεμί δεν έλεγε καθόλου να σοπάσει α. Μπορώ να δω το σπίτι μου. Of course, you are the owner. Τριγύρω κάκτη και βασιλικός. Λευκοντημένο ανάλαφρο κορίτσι ασκύρταε με τάρσια εκκλησιά. Εδώ καλή μου αρχόντισα γεννήθηκα. You are the owner, η κυρά ξανάπε. Πώς τα σωστά εγνώριζε μηνύματα να βγάζει από μια βελονοθήκη. Διασαλευτής ανθώνας μου σκομύριζε, ανάρια νύχτα εσκόρπαε αληθινό σκοτάδι. Πώς λέγεστε κυρία, το όνομά μου Σεχέρ και μένα εφροσύνη να ζήσει άει στο πρόσωπο του άλλου το σπιτικό σου συντυχαίνει. Σκάβει ο ουρανό, τη γη νυχθημερών. Κάτσε στο φω, αγαπητή γυναίκα, να σε κεράσω λεμονιέ και ανθίσματα. Μη βλέπει την ποδιά μου που τη λύγει φθαρμένα λίγα μήλα μελανίσματα. και αφού νεκροστολίσανε το δείπνο με τα σπανία στέχνη μαλαματικά, σαν άλλο Αχυλέα, άλλο Πρίαμο, σηκώσαν ένα θρήνο οι δυο για εκείνα που είχε στο μυαλό η κάθε μια. Το γιασεμί δεν έλεγε καθόλου να σοπάσει βίτα. Τον σκότωσα και δεν ταρνιέμαι κι ούτε μετανό. Τον εμακέλεψα με θράψμα γιαλιού. Το είχα στην καρδιά μου αντίβαρο στη θλίψη που σε δάκρυα κολυμπούσε. Τα μάτια μου ήταν μάλλον ψάρια σε γυαλό στην απεραντοσύνη των δακρύων. Στιγμή δε δίλιασα να πάρω απάνω μου το κρίμα. Η νύχτα κρυαδερή, μέσα από τ' άσπρο που δε φαίνονταν σεντόνι, εστάλαζε μιαν άναρθρη ουρανίωση. Το μεταπόντιο στήθο μου αγρότευε σε κρίνα και έτσι τον έθαψα, με τούτα που θωρείται τα δυο λιγνά κλαριά μου. Η καψερή με χίλια βάσανα στο σπίτι μου μοκτούσα να μπω. Μα πόδιωχνε η κακούργα εκείνη και ξενική ανατόλισσα Που μου δείχνε τα δέσποτα της φίδια Σήκωνα στου ώμους ένα νησί εννιάμπο φόρ Τραυλίζοντας ξέφλουδη ελπίδα Σπρώχνοντας με βία μπήκα στο πατρικό μου που γεννήθηκα Βγαίνω στον κήπο, να τον κήπο εκράβγασα Κάνω να κόψω ένα χρυσό που κρέμονταν μήλο των εσπερίδων Κάτω το ξερό σου Το χέρι το γλυκύμαλο δεν άγγιξε και τα απαγορευμένο Απελυθώθη. Καταλαβαίνει, κύριε αστυνόμε, την επιφυλακή των αισθημάτων. Εγώ στο σπίτι μου και εκείνη να μου λέει κάτω το χέρι σου, η ζητιάνα, η στρίγκλα. Να θέλω να περάσω στον καρπό μου το μάρτι από τα φύλλα του. Θα γέμου, που να είναι ο ποιητής. σε ποιο αυτό σχήμα τα λόγια του σκορπάει. Θα τον ευρώ και θα στον μάθω γράμματα σπουδαία και μια και δυο δεδίλια σαν επιτόπου να τον εσύρω να τον μακελέψω με εκείνο που κρατάτε το γυαλί να νιώσει επιτέλους πως πονάν οι άλλοι που τους άφησε απ' έξω. Ο Σαλπιγκτής Άγγελος σε κατάσταση οργασμού της έμνος της Αγίας Θηρεσίας κοιτάζει την οσφήν. Από εκεί κατέρχεται ο προ προς τους προσαγωγούς λαγώνων και σαλπίγκων. Η μη πολύτιμοι τον συντροφεύουν λύθι εντυχισμένοι μόλι με στο φως του. Εκείνη τον θεωρεί την σύνταξην σύνταξη τη εικόνο, αλλά τούτο δειλεί εκείνον, μια ψυχή γιωμάτου δάκρυ φωτιά και ασίγαστη ευδοκία. Πρώτο λοιπόν κεφάλαιο και κανόνα αυτού το έλυτρον, αυτού η καταβασία. Άνω η θάλασσα και σπαρταρά κεφάλι, εκεί θεοί και Αθηνά Παρθένος τη συγκροτούν εις βάθος αισθήσεων και σκαρμών ενώ οι ζωηφόροι Ζεύς και Άι Νικόλας την πνίγουν στις αγάπη στα φιλιά. Κατόπιν όπως λένε ο ρήμους και αψεός το ρήμο πάντα κρίνεται ακατάλληλο η αγάπη καταλήγει στον ερωδιό στο μήλο και το σκόλικα πράγματα θεία που έτυχε ως άνθρωποι να στερηθούμε. «Ορατότης, πήρε το μείωμα του προβάτου και τον χάλκινο νόφιν, πήρε τη στάμνα, τη χρυσή και τη λαβή του προφήτη και ήρθε γεμάτος άρτο να κηρύξει την εξεικόνηση της Αποκάλυψης». Αδύνατο λοιπόν αντλεί ο Θεός αληφανέρωση απ' τη σάρκα. Μ' και θαρρήσαν να τριχιάζουν οι άγγελοί του μέσα στον Γκρυψώνα. Μου λέει... Ποίηση είναι τα πουλιά που κολυμπάν σαν ψάρια στον αέρα. Είναι του λόγου αν θέλει η γαστέρα επιζωγραφισμένη στα νυχτά. Και ο ουρανό επέρατε πω ήταν ντυμένο με λευκό μαβί χιτώνα. Στην αποτύπωση του φεγγαριού του κανένα σύνεφο δεν εκείνη την ψηλάφιση τη άρκα. Όμως εγώ σε σένα, Κύριε, τι προσφέρω, όπου δεν έχω ένα μαντήλι να σε δώσω και σαν δαλασκιά στο μελουμένον ακάνθινο στεφάνων κι ουδέ είμαι, αλίμονό μου, τόσο αμαρτωλός. Χαιρετισμοί σε ελληνικό συνέδριο Πρώτος ανέβηκε ο Εφέσου. Τι χαρά να βλέπεις και να ακούς αρχαία ονόματα και σε έχει το λαδάκι του σωθεί. Όμω αυτά θα λέγαμε πω λάμπουν πιότερο και από ήλιο γαλανό, γιατί ο Εφέσου ανήκει σε σχολή που πλάθει μέλο, γένο και αρχή. Προ το παρόν κρατάμε τη μορφή και τη φωνή του ω εμβληματική, γιατί κακά τα ψέματα, ο Εφέσου στο βάθο δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το σχήμα και το κέλυφος εκείνου που είχε το φω του προπολού σβηστεί. Εξάλλου, από τη φύση δεν μπορεί τη λογική να εξέλθει, και είναι θαύμα πώ κρουσταλιάζουν τ' άστρα σαν τα χιόνια, κι όμω το φω η λάμψη του εξέχει από το σώμα του τρεπόμενο ατμίδα που διόλου δεν αρνιέται τη φωνή του, γιατί το φω του είναι καταράκτη, βουά και χύνεται χιλιάδε χρόνια, Ως με να φτάσει εδώ σε αυτή τη γη. Η προσευχή του ταπεινού πιστεύω εις ένα Θεό χαμηλών τόνων, επομιζόμενο ανώνυμους πονδίους, ως επικεφαλής λεπτής οδύνης, Θεό αλυσιτελή ανισοσκελή, αδωροδόκητο αμυγή, προσκύνητο και κρυσταλοπαγή και ζυματογενή, με βήτα δάκρυα σε όρη, ρένοντας το βυθό μαργαριτάρια, στα φτέρουγα του χύνοντας αργύριον έρωτος.